Ο στόχος, αυτό που λένε όλοι, ο στόχος και πριν από τις εξαγγελίες είναι να διαμορφωθεί από εδώ και στο εξής και με βάση τις συγκυρίες, όποιες και αν είναι αυτές που έχουν διαμορφωθεί με βάση τα επιδημιολογικά στοιχεία πλέον παγκοσμίως, να δημιουργηθεί ένα ελκυστικό τουριστικό προϊόν, όχι μόνο για το εσωτερικό της χώρας, αλλά και για το εξωτερικό. Σε πρώτη φάση θέλω το σχόλιο σας. Τελικά επετεύχθη αυτό? Πιστεύετε ότι μπορεί, είναι κατορθωτό αυτό με βάση τις εξαγγελίες? Κύριε Κουβαδάκη, κατά τη χθεσινή ομιλία του Πρωθυπουργού με τους 4 αρμόδιους ή συναρμόδιους υπουργούς για τα θέματα που προκειμένου αφορούν στον τουρισμό μας, πρέπει να ομολογήσω ότι έμεινα με αρκετά ερωτηματικά ως προς κάποια πολύ συγκεκριμένα πράγματα για τα οποία δεν έγινε απολύτως καμία ανοίξη. Τα οποία είναι, κύριε Σφάκη? Αφορούν στη λειτουργία του τουρισμού, εν όψει μάλλον προφανώς αποφάσεω των ανθρώπων της αγοράς και δι των ξενοδόχων για το πότε θα ανοίξουν, πώς θα ανοίξουν, κάτω από ποιες συνθήκες θα ανοίξουν. Mm-hmm. Δεν υπόθηκε τίποτα από αυτό. Το θέμα των πρωτοκόλων μεταφέρθηκε σε μια απόφαση της που θα πρέπει να υπογραφεί από το Ελληνικό Κοινοβούλιο μέχρι την Παρασκευή και θα ανακοινωθεί επίσημα Δευτέρα ή Τρίτη, αυτό ως προς τα πρωτόκολλα. Αυτό όμως το οποίο αφήνει ένα μεγάλο κενό είναι για το τι μπορούμε, σε τι μπορούμε να προσδοκάμε. Και για να εξηγηθώ. Ήδη έχουμε χάσει πάνω από το 40%, αυτό είναι δεδομένο πλέον, mm-hmm. της φετινής σεζόν. Αν υπολογίσουμε ως γεμάτες 10 εβδομάδες που χάθηκαν οριστικά, μας μένουν άλλες 15 εβδομάδες για να λειτουργήσει ο τουρισμός μας. Δηλαδή το 60% του τουρισμού μας. Αυτό το 60% στα 4 εκατομμύρια μιας κανονικής σεζόν, μιλάω για τουρίστες, είναι ένας αριθμός που μας φτάνει περίπου στο 1.400.000. Αυτό είναι το καλό, το άριστο σενάριο. Δηλαδή, στους μήνες που θα λειτουργήσουμε, να καλυφθεί όλο αυτό το διάστημα με το 60% των αρχικών προγραμμάτων που είχαν οι tour operators για το νησί τους. Δεν είχαμε καμία ανοίξη από τον αρμόδιο Υπουργό Τουρισμού για το ποιο είναι το αποτέλεσμα των επαφών του που έχει με τις αγορές που μας φέρνουν τουρισμό, για αυτό το ποσοστό που οι tour operator σκέφτονται σε σχέση με αυτό που είχαν προγραμματίσει να πραγματοποιήσουν από τον Ιούλιο και μετά. Θα είναι το 60% που εγώ θεωρώ αυθαίρετα ότι θα λειτουργήσει, θα είναι λιγότερο. Εντάξει, μπορεί και να είναι και περισσότερο, αλλά μείναμε με το ερωτηματικό και αυτή τη στιγμή πληθώρα όλοι οι ξενοδόχοι δεν γνωρίζουν για τι αριθμό τουριστών μιλάμε στους 3,5 μήνες που θα λειτουργήσει η σεζόν μας. Είναι και ο λόγος... Το καλό σενάριο λοιπόν είναι να έρθουν 1.400.000, ένα ανοιχτό σενάριο θα είναι 1.000.000. Βεβαίως δεν αποκλείει κανείς να είναι και πολύ λιγότεροι, διότι μέχρι σήμερα τα μηνύματα που παίρνουμε από τις μεγάλες αγορές που μας τροφοδοτούν με τουρίστες, Αγγλία, Γερμανία, Σκανδιναβία, Ιταλία, Γαλλία κλπ, δεν υπάρχει κάποια τάση του πληθυσμού που να είναι έτοιμη να προχωρήσει σε κρατήσεις. Δεν προχωράει σε κρατήσεις καινούργιες. Υπάρχει πίεση των κρατών, των κυβερνήσεων να παραμείνουν στη χώρα τους. Ναι. Εγώ θεωρώ ότι είναι πιθανό κάποιοι από αυτούς να τολμήσουν να κάνουν διακοπές έξω από τη χώρα τους. Αυτό όμως το ποσοστό αυτή τη στιγμή μας είναι άγνωστο. Βεβαίως η κυβέρνηση θα μπορούσε να κατά προσέγγιση, γιατί
η κούρβα, ας πούμε, της ασθένειας στην Ευρώπη δεν έχει ακόμα φτάσει σε ένα σημείο από το οποίο θα αρχίσει να κατεβαίνει σε κάποιες χώρες, ούτως ώστε να είναι και αυτοί σε θέση να δώσουν κοντινά στοιχεία ως προς την ακρίβειά τους. Θεωρώ λοιπόν ότι το σενάριο του 60% του υπολείπου της σεζόν, που μας φτάνει στο 1.400.000, είναι ένα πολύ καλό σενάριο. Το μισό και του μετά. Μισού δηλαδή των αρχικών προβλέψεων, έτσι. Αυτό δεν σας ακούω, κύριε Μοντακή. Το μισό του μισού των αρχικών προβλέψεων του αρχικού προγραμματισμού όσον αφορά τις αφίξεις, δηλαδή. Αυτό μας λέτε, κύριε Σιφάκη. Ακριβώς. Μάλιστα. Πείτε μου κάτι, κύριε Σιφάκη, θέλω το σχόλιο σας, γιατί έχουμε και απελευθέρωση των αφίξεων. Νομίζω θα παίξει καθοριστικό παράγοντα και για την ορθή έλευση τελικά των επισκεπτών στην Κρήτη. Παρατηρήσαμε λοιπόν χθες ότι 15 Ιουνίου θα υπάρξει απελευθέρωση πτήσεων μόνο προς το Ελευθέριος Βενιζέλος, ενώ 15 μέρες αργότερα και στα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας και δι της Κρήτης. Και αναρωτιέται τώρα κάποιος. Όχι όλα μαζί. Όχι όλα μαζί. 1 Ιουλίου. Δεν σημαίνει ότι θα ξεκινήσουν και οι 20 χώρες. Σωστά. Σωστά. Κάποιες χώρες θα ξεκινήσουν στη μία, κάποιες άλλες στις 10, κάποιες άλλες στις 20. Αυτό βέβαια που διερωτάται κάποιος, κύριε Σιφάκη, από τη στιγμή όπως προανήγγυλαν και εξήγηλαν χθες και οι υπουργοί, ότι δεν θα γίνονται τελικά τα τεστ για τον κορονοϊό, δεν θα υπάρχει κάποιος συγκεκριμένος έλεγχος και επιτρέψτε μου να πω ότι δεν δόθηκαν και εξηγήσεις τελικά και πιο εξειδικευμένες πληροφορίες για το πώς θα τηρούνται τα μέτρα ατομικής προστασίας από τους ίδιους τους επισκέπτες τελικά που θα έρθουν στην Κρήτη και στην υπόλοιπη Ελλάδα. Γιατί τελικά όμως να μην ανοίξουν με βάση αυτή την αιτιολογία και νωρίτερα τα υπόλοιπα αεροδρόμια της χώρας. Υπάρχουν πολλά ερωτήματα, κύριε Κουμαντάκη, μετά από τις χθεσινές εξαγγελίες, τα οποία πραγματικά δημιουργούν ένα τεράστιο ερωτηματικό. Ούτως ή άλλως υπάρχουν και συσσωρευμένα ερωτήματα και πριν από τη χθεσινή. Από το χθεσινό, ας το πούμε, διάγγελμα της κυβέρνησης του Πρωθυπουργού. Υπάρχουν πάρα πολλά ερωτήματα τα οποία είναι αναπάντητα. Το πιο γνωστό, το πιο κοινό, είναι πώς είναι δυνατόν στο αεροπλάνο να υπάρχουν 10 πόντοι απόσταση και από την ώρα που θα φτάσουν και θα βγουν από το αεροπλάνο θα είναι 1,5 μέτρο η απόσταση. Αυτά είναι ερωτηματικά τα οποία κανείς δεν μπορεί να απαντήσει. Βεβαίως, εμείς γνωρίζουμε ότι η απάντηση βρίσκεται στην ανάγκη κάποιων οργανισμών, όπως είναι οι αεροπορικές εταιρείες, να επιβιώσουν. Ωραία. Συμφωνούμε. Αυτοί που έχουν τα πούλμα, που κάνουν εκδρομές και τράσπερ, δεν έχουν ανάγκη να επιβιώσουν. Γιατί σε αυτούς επιβάλλεται το 50%? Είναι ένα άλλο ερώτημα. Έχετε απόλυτο δίκιο. Ένα άλλο ερώτημα είναι, αφήνουμε τον κόσμο να έρθει ανεξέλεκτος. Okay, το κάνουμε αυτό για να μην υπάρξει μεγαλύτερη μείωση στη διάθεση στις αφήξεις των τουριστών. Διότι αν τους επιβάλλει κανείς να κάνουν αυτά τα τεστ, ενδεχομένως, για χίλιους δυο λόγους, να αρνηθούν οι άνθρωποι και να πούνε, άστο, δεν πάω να κάνω τώρα κανένα τεστ, καλά είμαι και έτσι, οπότε δεν ταξιδεύω. Mm-hmm. Να ενισχύσει δηλαδή την άρνηση της οριστικής απόφασης για να κάνουν το ταξίδι τους, το οποίο όλοι ενδόμηχα επιθυμούν να κάνουν. Ο φόβος όμως και η βούληση και οι οδηγίες των κρατών τους υπερτερούν από τη διάθεσή τους να έρθουν τελικά να κάνουν διακοπές. Γι' αυτό σας λέω ότι το σενάριο του 60% από τα αρχικά προγράμματα των tour operators από τον Ιούλιο και μετά είναι ένα πολύ καλό σενάριο. Όμως σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει, φαντάζομαι, μέσα στις επόμενες μέρες το Υπουργείο Τουρισμού, εφόσον θα πλησιάζουν και οι μέρες που θα αρχίσουν οι πτήσεις, να έρθει σε επαφή με τα αρμόδια Υπουργεία Τουρισμού των χωρών και με τους tour operators και να πάρει ποσοστά των θέσεων που θα κρατήσουν οι tour operators για να κατέβουν στο νησί μας. Ούτως ώστε ένας ξενοδόχος, ο οποίος περίμενε από 2-3 tour operators 60 δωμάτια να καλύψει, θα καταλήξει στο συμπέρασμα ότι θα καλύψει μόνο τα 20. Οπότε θα είναι σε θέση να αποφασίσει ανοίγω, δεν ανοίγω. Μάλιστα. Αυτό το πράγμα αυτή τη στιγμή δεν το γνωρίζουμε και θα πρέπει να το μάθουμε άμεσα παράλληλα με τα μέτρα τα υγειονομικά,
ούτως ώστε να πάρθουν συνολικά αποφάσεις. Αυτό όμως θα πρέπει να γίνει μέχρι τη Δευτέρα Τρίτη, διότι κύριε Κουμαντάκη, δεν έχουμε χρόνο για να ξεκινήσουν οι ανύπαρκτες μέχρι τώρα καινούργιες κρατήσεις για τον Ιούλιο. Μάλιστα. Είστε σαφείς, κύριε Σιφάκη. Πείτε μου κάτι λίγο πριν σας αποδεσμεύσω. Γιατί θέλω να μου δώσετε και το στίγμα από τη ρωσική αγορά. Γνωρίζουμε ότι πραγματεύεστε χρόνια τώρα τη ρωσική αγορά με φόντο βεβαίως το τουριστικό προϊόν της Κρήτης. Δεν ξέρω ποια είναι τα νέα δεδομένα. Παρατηρείτε τελευταία μια επιδημιολογική έξαρση στην Ρωσία. Δεν ξέρω κατά πόσο αυτό θα επηρεάσει το τουριστικό ρεύμα. Γιατί υπάρχουν και εξαγγελίες, υπήρξαν χθες, ότι θα υπάρχει μια κάποιο είδους αξιολόγηση των χωρών οι οποίες θα στέλνουν τελικά τουρίστες στην Ελλάδα και στην Κρήτη. Αν δηλαδή το επιδημιολογικό φορτίο και τα στοιχεία είναι ανεβασμένα, ενδεχομένως να εξεταστεί κιόλας. Κύριε Κουμαντάκη, η Ρωσία έχει αποδείξει ότι σε χαλεπούς, σε δύσκολους καιρούς, ναι, ήταν η αγορά η οποία στήριξε όσο καμία άλλη αγορά του τουρισμού μας και ιδιαίτερα στο νησί μας. Αυτή τη στιγμή, εδώ και λίγες μέρες μόλις, η Ρωσία άρχισε την κατιούσα ως προς τα κρούσματα. Φαντάζομαι ότι αυτό θα πάρει ακόμα 2-3 εβδομάδες μέχρι να οριστικοποιηθεί και να πάρθουν αποφάσεις για αλλαγή της ημερομηνίας 1 Αυγούστου που έχουν ορίσει αυτή τη στιγμή οι Ρώσοι για έναρξη των πτήσεων προς το εξωτερικό. Εάν αυτό το πράγμα συμβεί μέχρι τις 15-20 Ιουνίου, θέλω να πιστεύω ότι η Ρωσία από τις 10 Ιουλίου και μετά θα ξεκινήσει τις πτήσεις της. Υπάρχει ενδιαφέρον αυτή τη στιγμή που μιλάμε ή περιμένουμε να δούμε τι θα γίνει στην πορεία? Και περιμένει βεβαίως και η πράξη. Μπορώ να σας διαβεβαιώσω ότι ενδιαφέρον υπάρχει, βούληση υπάρχει. Καθημερινά αναφέρονται στον τύπο της Ρωσίας τα πολύ καλά νέα από υγειονομικής άποψης της Ελλάδας. Θεωρούν λοιπόν ότι ερχόμενοι στην Ελλάδα οι Ρώσοι θα είναι ασφαλέστεροι από οποιοδήποτε άλλο προορισμό στον κόσμο και να πάνε. Μάλιστα. Αρκεί όμως να φτιάξουν τα πράγματα ως προς το υγειονομικό σκέλος στην ίδια τη Ρωσία. Έχει ξεκινήσει η κάθοδος των κρουσμάτων εδώ και λίγες ημέρες. Θα πρέπει να κάνουμε υπομονή περίπου 15 μέρες για να μάθουμε τις αποφάσεις της κυβέρνησης για την ημερομηνία που θα ξεκινήσουν τις πτήσεις. Προς το παρόν, οι πτήσεις, όπως ήταν το πρόγραμμα μέχρι το Μάρτιο, το κρατάμε. Μάλιστα. Δεν ξέρω όμως ποια θα είναι η τελική απόφαση. Εδώ είμαστε να το παρακολουθούμε και γιατί όχι να ανανεώσουμε το ραντεβού μας, κύριε Σιφάκη, αν έχουμε βεβαίως και πιο αισιόδοξα μηνύματα. Θέλω να σας ευχαριστήσω θερμά.